Πάμε στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, στον ανταποκριτή του Open, τον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί υπάρχει σημαντική προειδοποίηση, Παντελή, καλησπέρα, από το Βερολίνο στην Άγκυρα. Γιατί? Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι υπάρχει επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης της Γερμανίας, του κύριου Μπέρκοκ, προς την κυρία Μπέρκοκ, μάλιστα την Υπουργό Εξωτερικών, την ενημερώνει ο Μπούσμαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και λέει ότι ο νόμος θα είναι αμήλικτος απέναντι στους Τούρκους πολιτικούς που θα έρθουν στη Γερμανία για τον προεκλογικό τους αγώνα. Όπως γράφει στην επιστολή, δεν θα γίνουν ανεκτές ομιλίες μίσους, δεν θα γίνουν ανεκτές επιθέσεις φραστικές εναντίον άλλων ομάδων και δεν θα γίνει, λέει, ανεκτή καμία ακόμα και φραστική επίθεση εναντίον των Κούρδων που ζουν στη Γερμανία. Ο νόμος, λέει ο Μπούσμαν, θα τηρηθεί για όλους, ακόμα και για τους αξιωματούχους του τουρκικού κράτους που μπορεί να βρεθούν στη Γερμανία για τον προεκλογικό αγώνα. Να σου πω, Νίκο, τις επόμενες εβδομάδες έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλές ομιλίες Τούρκων πολιτικών στη Γερμανία, κυρίως του ΑΚΠ αλλά και των ακροδεξιών. Γι' αυτό φοβούνται μην έχουμε και πάλι επεισόδια με δηλώσεις εμπριστικές πολιτικών του ΑΚΠ εναντίον Κούρδων και λοιπόν άλλων Τούρκων αντιπάλων του Ερντογκάν. Να σου πω ότι δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία έχουν 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι από τους συνολικά 3 εκατομμύρια που είναι εδώ και είναι η περισσότερη, η μεγάλη πλειοψηφία, οπαδοί του Προέδρου Ερντογκάν. Το 2018 είχαν ψηφίσει 64% Ερντογκάν. Άρα θα δούμε ένα κομμάτι του προεκλογικού αγώνα στη Γερμανία και έχει σημασία αυτή η προειδοποίηση, να δούμε τι θα γίνει και τι θα πούνε.